Μάθα ότι δεν ξέρω αν αληθεύει. Θέλω να το μάθω. Θέλω να ρωτήσω βασικά αν γίνεται. Εάν έχεις παιδί. Έχεις παιδιά. Έχεις κορίτσι, αγοράκι. Έχεις παιδί. Ναι, έχω. Δεν ήμουν παντρεμένος. Τι μάθατε? Ότι έχει παιδί ο δώρος. Έχεις παιδί. Ναι. Πώς το μάθατε εσείς, ρε κορίτσια? Αυτό. Εγώ νομίζω ότι τον είχα ρωτήσει. Όταν ήμασταν στο κόκκινο δωμάτιο. Δεν είναι αυτό που θέλω να ολοκληρώσω. Θέλω να ολοκληρώσω. Μην κάνουμε. Ναι, ένα-ένα. Θέλω να καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί αυτό που μου είπατε τώρα ήταν λίγο μπόμπα. Να ολοκληρώσω, μπορώ. Ναι, ναι. Δεν έχω θέμα που έχει παιδί ο δώρος. Απλά με ενόχλησε βασικά που. Εντάξει, σίγουρα όλοι είπαμε τι έχουμε και δεν έχουμε. Ακόμα και ο Νίκος είπε όταν μπήκε εδώ πέρα ότι είμαι πατρεμένο, ότι ήμουν πατρεμένο, με τέσσερα παιδιά. Με ενόχλησε που δεν το είπε βασικά για να ξέραμε λίγο πάνω κάτω τι συμβαίνει. Μην βγούμε από εδώ και έχουμε όλοι παιδιά. Κορίτσι μου, δεν είναι μυστικό. Απλά μπορεί να έχω του λόγου μου. Α, εντάξει, για να προστατεύσω κάποια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να σε βάλω. Όταν ερωτηθώ, απαντώ αυτό που ισχύει. Σου είπα, δεν θέλω να σε βάλω σε δύσκολη θέση. Ωραία, εγώ φεύγω και συνεχίστε. Γιατί? Τώρα γιατί? Εντάξει, εγώ έκανα μία ερώτηση. Δεν ήθελα να το βάλω σε δύσκολη θέση. Ήθελα να. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Εγώ επειδή το συζήτησα αυτό το πράγμα και στο κόκκινο δωμάτιο. Και τον ρώτησα. Εντελώς αφόρμητα, ναι. Το ρώτησα γιατί εκείνη τη στιγμή ήθελα, του λέω, θέλω να σε γνωρίσω λίγο παραπάνω. Οπότε πες μου οτιδήποτε θέλεις. Έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι, δεν έχω παντρευτεί. Έχεις αραβωνιαστεί, να έχεις κάποια πολύ μεγάλη σχέση που να. Δεν ήταν πολύ μεγάλη σχέση, ναι, αλλά έχω κάνει κάτι. Έχω αραβωνιαστεί, ναι. Δεν είναι αραβώνα, γνωριμίες και τέτοια. Που μπορεί να μην πρόλαβε να το μοιραστεί την πρώτη μέρα που έκατσε. Του κάνουμε πολλές ερωτήσεις, δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες. Επειδή έχω υπάρξει με άνθρωπο που είχε παιδί, εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρίνεια. Είναι πιο καλό τη στιγμή που μπαίνουμε σε ένα σπίτι, που είναι ένας διαγωνισμός αγάπης, είναι ένα κοινωνικό πείραμα που θα συναντηθείτε μεταξύ σας και μπορεί να υπάρξουν πράγματα που να σας αγγίξουν, να υπάρχει διαφάνεια ότι εγώ είμαι αυτός, αυτό, έχω αυτό ή θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν τη λέω εγώ ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να μη ρωτήθηκε. Δηλαδή μπορεί να είχε με την κοπέλα του ένα λόγο ή με όποιον που δεν θέλει να το επικοινωνήσει. Αλλά δεν γίνεται να μην, μην επικοινωνηθεί. Αν ήξερα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα το ρωτούσα ποτέ αυτό. Εννοείται, εάν ήξερα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πρόβλεψα. Το πιστεύω. Απλά ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό. Να το ζητώ συγγνώμη αν τον έβαλα σε δύσκολη θέση. Μα αυτό έπρεπε να γίνει. Πιστεύω ότι μπορεί να το έχουμε πάρει έτσι λίγο πιο σοβαρά και το συζητάμε, γιατί είμαστε όλοι υποπίεση. Δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι ούτε παράνομο, ούτε περίεργο. Ναι. Έτσι. Έχουμε έρθει σε ένα ούτε παιχνίδι. Ούτε είναι κάτι που χρεώνεται ούτε σε κάτι κάτι για κακό. Δηλαδή, τι εγώ έχω για παιδιά, τι θα γίνει, θα μου κάνεις επίθεση. Τον Άρη και... Τον Νικήτα. Μπράβο. Έγινε μια απλή ερώτηση από ένα κορίτσι προς ένα αγόρι.